χθες λοιπόν το βράδυ, ενώ ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε μία ανακοίνωση στον τύπο για την ερμηνεία του νόμου, αν υπάρχει κάποιο θετικό και τα αρνητικά, εν πάση περιπτώσει, χθες παραχώρησε μία συνέντευξη ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Crete TV σε 9.30 ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, μην κυρίες, αλλά πάντα παρουσιάζεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκας, όπου στην ουσία επιβεβαίωσε βασικά αυτό που είχαμε και εμείς αποτυπώσει από την ερμηνεία του νόμου, ότι, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος, οι άνθρωποι που δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, που ήταν μια περιουσία, να το πω, ένα βοσκότοπος, οτιδήποτε, ένα χωράφι από τον παππού τους, προπάπου τους, παππού τους, πατέρα τους, αλλά ακόμη και αυτοί, και εμείς ήδη που έχουμε αγοράσει, εν πάση περιπτώσει, χωρίς τίτλο, γιατί γνωρίζομαι ότι εδώ υπάρχει μια παράδοση αιώνων που λέγεται μπέσα ή λόγος τιμής και υπάρχει μέχρι τη μέρα μας. Μπορεί στην Ευρώπη αυτό να μην υπάρχει ή να μην υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη μας υπάρχει. Αυτή λοιπόν η παράδοση των αιώνων που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι πολλές εκτάσεις που γνωρίζουμε, η πλειοψηφία δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Όμως ήταν δηλωμένες στο Ε9, γιατί το κράτος το ίδιο το αναγνώριζε το Ε9, γιατί ο κόσμος πλήρωνε τόσα χρόνια, φορολογούμαστε γι' αυτό, υπήρχε η λεγόμενη χρησικτησία, η καλή πίστη. Ο Υπουργός στην κάθοδό του στην Κρήτη, όπως είχαμε πει τον Απρίλιο, είχε υποσχεθεί ότι θα λάβει υπόψη του και θα αναγνωρίσει την ιδιοκτησία και δεν θα χάσει κανείς μέρος της περιουσίας του. Αναγνωρίζοντας το Ε9, αναγνωρίζοντας τη χρησικτησία, καλή πίστη. Άλλα υποσχεθήκανε τον Απρίλιο, που υποσχεθήκανε ότι θα σεβαστούν την ιδιοκτησία, και άλλα είπε εχθές δημόσια στην παρουσία του στο κεντρικό ειδήλιο του κρητικού καναλιού, του Crete TV. Εμείς θέλω να πω τα πρώτα, έτσι, οι πρώτες αντιδράσεις. Αυτό που είπε είναι το εξής. Πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Μισό λεπτό. Να σταματήσουμε λίγο σε αυτό το οποίο είπε. Τίτλος ιδιοκτησίας έτους 2001, ναι. Ναι, ακούτε. Έβαλε έτσι ένα, να το πούμε, όριο και εχθές μάλιστα είπε ότι το μεγάλο επίτευγμα, να το πω εγώ σε εισαγωγικά μεγάλο επίτευγμα, ότι ενώ οι προηγούμενοι νόμοι απαιτούσαν συμβόλαια από το 1945, τώρα λέει το κάναμε, λέει, το 2001. Ποιος, λέει, δεν θα έχει τίτλο το 2001, πριν 20 χρόνια δηλαδή, συγγνώμη, ποιος δεν θα έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς ή ποιος θα έχει πάρει, λέει, ένα χωράφι, ας πούμε, από τον πατέρα του ή από τον παππού του και δεν θα έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Ο κύριος Υπουργός μάλλον απευθύνεται, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο απευθύνεται. Γιατί εδώ να πούμε ότι οι άνθρωποι γνωρίζουμε πως είναι η παράδοση. Ο παππούς τα αφήνει στα παιδιά του. Τα αφήνει με το λόγο κυρίως. Διαθήκες, οι ελάχιστοι άνθρωποι είχαν κάνει διαθήκες. Ελαχιστότατοι που είχαν κάνει την πρόβλεψη και είχαν και την τάξη, να το πω αλλιώς, και βγαίνανε και κάνανε τις λεγόμενες διαθήκες. Που και αυτές θέλανε χρήματα τότε για να τις κάνει συμβολογράφο. Και οι άνθρωποι δεν είχαν πολλές φορές χρήματα ούτε για να γίνει κηδεία τους, να το πούμε. Πάντα θέλουν χρήματα. Ορίστε. Πάντα θέλουν χρήματα και σήμερα χρήματα θέλουν. Ναι, θέλω να πω ότι στις δύσκολες εποχές, γιατί πάντα ήταν δύσκολες εποχές για τις φτωχές οικογένειες, ο άνθρωπος όταν πλησιάζει το τέλος του, εμάζευε χρήματα, να το πούμε λαϊκά που το λέμε στα χωριά μας, για να το ενθάψουν τα παιδιά του, για να μην τα επιβαρύνει. Όχι να πάει να κάνει διαθήκες. Λοιπόν, θέλω να πω, κάποιοι κάνανε. Και εντάξει, οι άνθρωποι που μπορέσανε καλά το κάνανε. Υπήρχαν και πάρα πολλοί όμως που δεν είχαν κάνει ούτε διαθήκη. Εντάξει, τα είχαν μοιράσει τα παιδιά του, πάρεσε αυτό, πάρεσε αυτό. Έτσι έχει έρθει μέχρι τις μέρες που ζούμε τώρα εμείς. Έτσι έχει έρθει η παράδοση και η γη ήταν από τον προπάπου, στον παππού, στο παιδί και ούτω καθεξής και από άλλα πολλά χωράφια που άνθρωποι, κυρίως κτηνοτρόφοι με τα αποσκοτόπια που αγοράζανε, που μέσα σε ένα αποσκοτόπο τον είχαν και κάποιοι άλλοι και τα πουλούσαν και αναγκαστικά τα παίρνανε, γιατί ήταν αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, τα διαχειριζόταν. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ως πρώτη αποτύπωση από την εχθεσινή συνέντευξη του κυρίου Υπουργού, αλλά και από τον νόμο, μιλούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπεγμός που έγινε ποτέ τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ο Υπουργός, είναι η κυβερνητική πολιτική. Εντάξει, ο Υπουργός εκτελεί εντολές, να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι επί του προσώπου, αλλά μιλούμε και κρίνουμε τα γεγονότα και τις πράξεις του θεσμού. Έτσι, το ίδιο λοιπόν το κράτος είναι ο μεγαλύτερος παραβάτης.
δεν σέβεται την ιδιοκτησία, γιατί λέει ότι θα κάνει τα συμβούλια ιδιοκτησίας. Δηλαδή αμφισβητεί την ιδιοκτησία. Αυτό και μόνο που είπε, ότι θα κάνει λέει τα συμβούλια ιδιοκτησίας. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Ποιοι είναι οι τίτλοι του δημοσίου στην Κρήτη? Έχει τίτλο το δημόσιο στην Κρήτη? Απολύτως κανένα τίτλο δεν έχει το δημόσιο στην Κρήτη. Πέρα είπαμε των τριών νήσων που είναι ο Μπάλος, η Γραβούσα και η Δία, και οι δρόμοι που γνωρίζουμε, οι ακτές, ακτογραμμές και οι παραποτάμιες περιοχές. Αυτή είναι η περιουσία. Και όποιες άλλες τυχόν περιπτώσεις απολωτριώσεων. Δεν έχει κανένα άλλο τίτλο ιδιοκτησία στην Κρήτη. Πώς έρθει τώρα λοιπόν και μας λέει ότι θα κάνει τα συμβούλια ιδιοκτησίας? Από πού ως πού θα πάω να αποδείξω στους ανθρώπους που θα στελεχώσουν τα συμβούλια ιδιοκτησίας? Και φανταστείτε ότι για ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης που μιλούμε ότι είναι, μας τελειώσει 600 με 700.000 μόνιμους κατοίκους εκτός των υπολείπων Κριτών που είναι εκτός, mm-hmm. που είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, θα λύσει ένα συμβούλιο ιδιοκτησίας το πρόβλημα? Μα δεν τρεπόμαστε λίγο? Δηλαδή από τη στιγμή που δεν γύρει κανένα δικαίωμα βάσει του νόμου, γιατί είναι λυμένο το θέμα της ιδιοκτησίας στο δημόσιο στην Κρήτη τώρα και πολλά χρόνια, έρχεται στην ουσία και από την άλλη ασκεί δικαίωμα με το να κάνει συμβούλιο ιδιοκτησίας. Θα αμφισβητήσει αυτό στην ιδιοκτησία τη δική μας, του παππού μας, του προπάππου μας, του ανθρώπου που θυσιαστήκαν για μας για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι? Είναι τεράστια ηθικά ζητήματα. Ο κόσμος, ξέρετε, εδώ μιλούμε ότι είναι καζάνι που βράζει. Προσπαθούμε να είμαστε συγκρατημένοι για να κάνουμε όσο μπορούμε και εμείς έτσι, γιατί είναι επαγγελματίες στο νησικό οργάνωμα το οποίο έχει πολλά μέλη, πρόεδρος φιλοτροπικών συλλόγων, συνεταιρισμών, επιστημόνων που έχουν μπει, ξενοδόχοι θα συμμετάσχουν γιατί θίγονται πάρα πολύ ο κλάδος τουρισμού. Τεράστια ζημιά, να πω ότι οι περισσότεροι εκεί που γίνονται δασικοί. Εντάξει, το θέμα των χρήσεων γης, γιατί είπε και για θέμα το οποίο είπε θα κάνει δύο ρυθμίσεις, είπε το Σεπτέμβριο. Θέλω να πω ότι στην νομοπαρασκευάσια επιτροπή δεν κάλεσε κανένα από εμάς. Το νομοσχέδιο πήγε νύχτα στη Βουλή. Οι περισσότεροι βουλευτές ούτε είχαν ενημερωθεί. Θα μου πείτε δικαίωμά τους που δεν είχαν ενημερωθεί. Θέλω να πω ότι όταν θες να κάνεις κάτι πραγματικά για να λύσεις ένα πρόβλημα, το κρύβεις? Όχι. Το βγάλεις στην επιφάνεια, καλείς τους εμπλεκόμενους, πείτε παιδιά, εγώ αυτό θέλω, ελάτε, καταθέσετε προτάσεις. Εμείς να πούμε τον Απρίλιο είχαμε καταθέσει προτάσεις με τον νομικό μας σύμβουλο που βοήθησαν πάρα πολύ την επίλυση του προβλήματος, ο οποίος βέβαια ο κ. Υπουργός αγνόησε. Δεν θέλω να πω ποιοι κάνανε τα σχέδια αυτά. Δεν θέλω να το πω. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας καταλαβαίνει ποιοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο τελικά πολλές φορές. Είναι το λεγόμενο βαθύ κράτος που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλω να το επεκταθώ παραπάνω, αλλά θέλω να πω ότι επειδή τρέχουν τα γεγονότα, το επόμενο διάστημα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εμείς πάλι θα έχουμε μια έκτακτη σύσκεψη. Υπάρχουν προτάσεις για άμεση συνάντηση με τον Υπουργό. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Θα σας ενημερώσουμε. Θέλω να πω πάντως ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση και θυμό για τον μεγάλο εμπεγμό που έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσω του Υπουργού και ο Υπουργός μέσω έτσι απέναντί μας. Δεν ταιριάζει στην Κρήτη μας και στον κρητικό λαό αυτός ο εμπεγμός. Είναι ντροπή. Είναι μεγάλη ντροπή. Ο κόσμος πιστεύεται που θυσιαστήκανε οι προπάτορέ μας θα αφήσει τη γη του με αυτά τα τερτύπια και αυτούς τους μηχανισμούς ντροπής και έσχους να του πάρουν τη γη του. Πιστεύετε ότι όλοι οι πολέμοι που γίνανε για τη γη, ότι ο κόσμος θα το ανεχτεί, θα το αποδεχτεί αυτό το γεγονός? Εάν δεν το αλλάξουν με όποιο τρόπο βρούνε αυτοί, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, το αφήνω εδώ με άνω τελεία. Τέλος πάντων, θέλω να πω να σας ευχαριστήσω. Ό,τι νέο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Συγγνώμη για τον νόμο που είμαι λίγο παρανομητικός. Μόνο ένα τελευταίο, ότι η δημοτική περιουσία είναι αναπάντητο ερώτημα. Και απευθυνθείτε σας παρακαλώ και στην ΠΕΔ, στους δημάρχους, στους κυρίους δημάρχους, να μας πούνε αυτή τη στιγμή η δημοτική περιουσία ποιος τη διαχειρίζεται. Ποιος τη διαχειρίζεται? Υπάρχει δημοτική περιουσία? Τι γνωρίζουν κύριοι δήμαρχοι? Πώς αποδεχτήκαν να τη διαχειρίζεται η περιφέρεια? Και πώς αποδεχτήκαν η περιφέρεια να την παραχωρήσει στο υπεχοδέ, λέω εγώ? Καλά, αυτά τα ηθικά διλήμματα και για το ηθικό ή το μέρος της ευθύνης, της ηθικής που φέρουν οι δημοτικές αρχές, το έχετε πει εδώ και με πάρα πολύ καιρό, κύριε Πατεράκη, δεν είναι η πρώτη φορά που το... Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή
Είχα ακούσει προσφάτως, μετά από την επικοινωνία μας εμάς, την περασμένη εβδομάδα είχε μιλήσει ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Σκουλάς, εδώ σε ένα τοπικό ραδιόφωνο του Ρεθύμνου. Όταν του τέθηκε το ερώτημα για τη δημοτική περιουσία, είπε ότι δεν απάντησε στην ουσία, είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο θέμα και θα πρέπει να διαφερθούν οι ίδιοι δήμαρχοι. Εγώ μεταφέρω, λοιπόν, και ερωτώ κιόλας να μας απαντήσουν, γιατί και σαν δημότης, ο κάθε δημότης, πιστεύω, ότι σαν έχει λόγο και νοιάζεται για τη δημοτική περιουσία. Τη δημοτική περιουσία σε ποιον ανήκει, κατά βάση, σε πρώτο. Στους δημότες να ανήκει. Στο Δήμο και στους δημότες. Συμφωνούμε? Ρητορικό είναι το ερώτημα, δεν θα απαντήσω, το καταλαβαίνετε. Λέτε, συμφωνούμε, πάμε παρακάτω ωστόσο. Εγώ το κάνω, καταλαβαίνετε το ερώτημα, το κάνω. Σαφέστατα, κάθε ρητορικό. Πολίτης, κάθε δημότης, σκεπτόμενος, δεν αναρωτιέται η ορεινή δήμη ποια είναι η περιουσία τους. Τα δημοτικά βασκοτόπια, αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία που έχουν. Δεν έχουν κάτι άλλο, το πούμε, η μικρή ορεινή δήμη. Αυτή είναι η περιουσία τους. Η λύση λοιπόν που φέρνει το Υπουργείο και επειδή δεν έχει κανεί αναφορά, ούτε ο κύριος Υπουργός έχει κανένα αναφορά, εγώ απλά το θέτω ως ερώτημα. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει αυτή την ώρα και με οι απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και το ξέρετε. Εάν επιχειρηθεί να δοθούν απλά πολιτικές απαντήσεις, ξέρετε ότι είναι πράγματα τα οποία κοντράρονται με αυτά τα οποία με την απλή λογική εσείς λέτε αυτή την ώρα. Η λύση που φέρνει το Υπουργείο βάσει αυτών που λέει ο Υπουργός δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο υποσχόταν όταν είχε κάνει αυτό το ταξίδι εδώ στην Κρήτη, στην πρώτη θύελα των μεγάλων αντιδράσεων, αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, νομοπαρασκευαστική επιτροπή, νομοθέτημα, τροπολογίες κλπ, τα οποία έγιναν και πέρασαν, λέτε, ουσιαστικά νύχτα χωρίς διαβούλευση. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και μία λύση η οποία έρχεται και αυτή την ώρα αυτή η λύση, το μόνο που δείχνει είναι ότι χάνονται περιουσίες όταν γνωρίζει το Υπουργείο ότι το ιδιοκτησιακό είναι διαφορετικό εδώ στο νησί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της όλης κουβέντας που κάναμε αυτή την ώρα. Άρα λύση δεν υπάρχει, άρα τα πράγματα τρέχουν όσο έχουν μέχρι στιγμής, γι' αυτό είπατε και πριν από λίγο, αλλά το σταματήσατε χωρίς να θέλετε να το προχωρήσετε παρακάτω, ότι αν δεν αλλάξουν τα πράγματα αφήνουμε τις τελείες παρακάτω. Να φανταστεί ο καθένας από εμάς ότι θα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά κινητοποιήσεων και ότι αυτό το οποίο ζητάτε και είπατε και είναι το λογικό αίτημα, συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, ότι μάλλον θα πρέπει να γίνει όσο πιο άμεσα γίνεται για να ξεκαθαριστεί όλη αυτή η υπόθεση, κυρία Πατεράκη. Για να είμαι ακριβές όσο μπορώ κι εγώ, καταλαβαίνετε, ακούτε, εμείς κύριε Δουλειά είμαστε απλοί άνθρωποι, βιοπαλαιστές. Με έχετε πάρει πολλές φορές, σας λέω, εργάζομαι. Δεν είμαστε ούτε, ξέρετε, με ένα όρο συνδικαλιστής, γιατί εγώ δεν αποδέχομαι τέτοιους όρους πραγματικά. Κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα, βρεθήκαμε σε αυτή τη συγκυρία και προσπαθούμε ο καθένας με τις μικρές του ή και τις πιο μεγάλες του δυνατότητες να δώσουμε τη μάχη, να κρατήσουμε τον τόπο στα χέρια τα δικά μας και να μην βρεθούμε ξένοι στον τόπο μας. Αυτός είναι ο αγώνας και αφορά όλη την κοινωνία, το ξαναλέω, όλες οι τάξεις, όλους τους κλάδους. Γιατί όλοι λίγο πολύ εξαρτούνται από τη γη, είτε άμεσα είτε έμεσα. Εμάς δεν θα τα πάρει κανείς μαζί όταν θα φύγει ό,τι υπάρχει εδώ πέρα. Θα το αφήσει σε επόμενες γενιές. Τουλάχιστον να μείνουν στον Κρητών τα χέρια. Γιατί αυτό το αίμα των ηρώων μας εμάς, που είναι ζεστό ακόμη, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι δεν θυσιάζανε τη ζωή των. Δεν υπολογίσανε τη ζωή των και τη θυσιάσανε για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι για την ελευθερία. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη ηθική εμείς αυτό τον αγώνα και το αίμα, το αθώο αίμα αυτών των ανθρώπων, των ηρώων μας εμείς, να, για τις επόμενες γενιές αυτόν τον τόπο να τον εκρατήσουμε εμείς. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Πατεράκη, ο κύριος Υπουργός έκαμε τώρα αυτό που κάνει, τι κάνει. Λύνει ένα πολύ μικρό πρόβλημα σε κάποιους ανθρώπους που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από το 2001 και πλέον, δηλαδή 20 ετίας, αλλά προσέξτε, και αυτοί θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα περισσότερα συμβόλαια 20 ετίας, τα τοπογραφικά, δεν έχουν συντεταγμένες, οπότε στην ουσία θα κριθούν πάλι να κάνουν συντεταγμένες, οπότε ξέρετε ότι όταν υπάρχει απόκληση, έστω και μερική απόκληση, στην ουσία είναι άγκυρο και το συμβόλαιο, πρέπει να αναθεωρηθεί πάλι.
Οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα το λύσουν το πρόβλημα, αλλά και αυτοί θα το έχουν το πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι ένα συμβόλαιο, όταν για κάποιο λόγο στις μέρες που μιλούμε τώρα, το ξέρουμε κυρίως από τους οικισμούς. Ένα σπίτι λοιπόν που για κάποιο λόγο η μία συντεταγμένη με την άλλη δεν ταιριάζει και έχει απόκληση από τα 90 τετραγωνικά, ας πούμε 92, βάσει του νόμου τώρα, αν δεν τακτοποιηθεί αυτό, λέγεται αυθαίρετο. Υπάρχει μια αυθαιρεσία, 2 τετραγωνικά παράδειγμα, έτσι. Το ίδιο θα συμβεί και με τα χωράφια αυτά που οι τίτλοι μπορεί να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας 20 ετίας, αλλά το τοπογραφικό ας πούμε θα έχει προβλήματα, να το πω έτσι απλά. Και άλλες λεπτομέρειες που δεν θέλω να πω. Αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτές οι αποκλίσεις και το τι φέρνουν και το τι επιβαρύσεις φέρνουν, ακόμα και μέσα σε ένα σπίτι, έτσι όταν δεν υπάρχουν αυτά τα οποία αναφέρατε ως έγγραφα. Πότε συνεδριάζετε, πότε καλείτε έκτακτο Παγκρήτιο Συντονιστικό? Η Αδελφιάδη είναι ένας μαραθώνιος. Και συγγνώμη, τώρα ακούτε και τη φωνή που είμαι λίγο βραχιασμένος, γιατί όλες αυτές τις μέρες το μόνο που κάνουμε είναι να μιλούμε συνεχώς. Να μιλούμε μεταξύ μας, να μιλούμε με ανθρώπους που έχουμε φίλους, ειδικούς συμβούλους, νομικούς παγκρητίου οργάνου, μηχανικούς. Οι ανθρώποι, ξέρετε, οι ανθρώποι που έχουν ζήσει κάποιες καταστάσεις μεγαλύτεροι από εμάς, που είναι σε μια ηλικία 65-70 και ετών και έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια τη μεγάλη, για πατριωτικούς λόγους, όχι ότι έχουν πρόβλημα ατομικό. Να το πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εδώ έχουν πλησιάσει ανθρώποι που δεν έχουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη δική τους την περιουσία. Είτε το έχουν λύσει, είτε έχουν τίτλους πολύ παλιούς, είτε είναι σε τέτοιες περιοχές που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, με την κοινή λογική, είτε από αμέλεια, είτε σκόπιμα, είτε επειδή δεν ήξεραν, μπλέξανε τους περισσότερους κριτικούς μέσα σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι πόσκεται, αλλά το εφεύρημα των δασικών χαρτών που έπρεπε να είχε γίνει, ορθώς έπρεπε να έχει γίνει, μαζί με την εκτιματογράφηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει μπλέξει ολόκληρη την Κρήτη αυτή την ώρα. Είτε γιατί δεν ήξεραν, είτε γιατί αμέλησαν πράγματα, είτε γιατί υπήρχαν σκοπιμότητες. Γιατί από όλες σας τα μέλη του συντονιστικού, όλο αυτό το διάστημα έχουμε ακούσει και τις τρεις πλευρές, αυτές που προανέφερα. Ζητούμενο είναι ότι πρέπει να διορθωθούν από τους ίδιους αυτά τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Αναρωτιέμαι γιατί δεν σας ακούν, γιατί αφήνουν τα εξάμηνα να περνάνε έτσι. Αναρωτιέμαι πραγματικά γιατί δεν σας ακούν, κύριε Πατεράκη. Εγώ, κύριε Αδουλιαράκη μου, για να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα να πω και να σας αφήσω, για να μην σας κουράζω άλλο τον κόσμο, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν πλαισιώσει αυτή τη στιγμή το Παγκρήτιο Συντονιστικό Όργανο, που είναι από όλες οι τάξεις, και ειδικά οι άνθρωποι που έχουν μια ηλικία και είναι, έχουν δώσει εξετάσεις στη ζωή του και έχουν προσφέρει και είναι επιστήμονες, δεν ανέχονται πλέον άλλο εμπεγμό. Όλοι μας δεν ανεχόμαστε άλλο εμπεγμό. Είναι ντροπή. Ξέρετε, το εργαλείο, όταν έχεις ένα εργαλείο που κάνεις τη δουλειά σου, που είναι το χωράφι, όπως κότοπος, η ελιέ σου, το αμπέλις, οτιδήποτε, και έρχεται από τη μια σε φορολογή, έτσι, γιατί ο κόσμος στην ουσία τα έχει πληρώσει με το ΕΦΙΑ, πας ακόμη και από τον πατέρα σου να το πρέπει με τη χρησικτησία, το πλήρωνες, να το πούμε αυτό, για ποιο το γνωρίζει, για τη μετεγραφή, πολλά χρήματα, θέλω να πω, και καλείται πάλι το κράτος να σε αμφισβητεί. Έρχεται τώρα, δεν σε αφήνει να παράξεις. Εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Δεν ντρεπόμαστε που είμαστε ανθρώποι της παραγωγής και του μόχθου. Εμείς δεν έχουμε ούτε ύπνο, ούτε εποχή, ούτε αργία, ούτε τίποτα. Με αυτές τις αντίξωες συνθήκες, με τις κάψες, με τις βροχές, με τα χιόνια, με όλα αυτά, έξω κόσμος, ξέρετε, δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση πραγματικά. Αν πιστεύει κάποιος ότι όλα είναι αθώα αυτά που συμβαίνουν, εγώ αυτό το αφήνω έτσι ως ένα ερώτημα, ο καθένας να το απαντήσει. Αν πιστεύουμε ότι αυτά που ζούμε είναι αθώα, ότι είναι καλοπρόαιρετες οι ενέργειες, να πω ότι είναι διαχρονικά των κυβερνήσεων, έτσι, γιατί το έχει ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, συνεχίζει αυτή, δεν έχει να κάνει έτσι με χρώμα ή με κόμμα, ή με... είναι διαχρονικά. Έχουν μεθοδεύσει λοιπόν το ξεπούλημα του τόπου μας, έχουν υπογράψει 99 έτη μνημόνια, λένε ότι δεν τους βγαίνουν οι υποθήκες των αστικών ακινήτων, γι' αυτό θένε και τη γεωργική γη. Αυτά λέγονται κατά κόρον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατεράκη. Θέλω να μεταφέρετε ότι ο κόσμος δεν μπορείτε να ανεχτεί να του πάρουν τη γη του. Απλά, απλές κουβέντες.